Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Θα δούμε ένα κινητό το οποίο ήρθε μόλις σήμερα από τα βάθη της Κίνας. Το αναμενόμενο για πολλούς Oppo Find X6 Pro. Μια συσκευή η οποία έχει πάρει σούπερ θετικές κριτικές στη μέγιστη της έκδοση, σε χρώμα καφέ. Πρώτος το Antutu. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Να την ανοίξουμε. Αν και εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα λάτρης της φωτογραφίας. Η συσκευή έχει πάρει την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από πολλές άλλες συσκευές. Πάμε λίγο να τα ανοίξουμε, να δούμε τι έχει όπου να παρουσιάσει. Μια συσκευή η οποία από την Κίνα, όποιος την προμηθευτεί, αυτή η έκδοση κοστίζει περίπου στα 1.100 ευρώ. Να δούμε τι έχει μέσα. Η θηκούλα, πολύ ωραία θηκούλα, έχει έτσι ένα καφέ φινίρισμα, βέβαια από το πλάι βλέπω θα είναι ανοιχτή όταν θα μπει στη συσκευή. Το σιδεράκι, κάποια χαρτάκια, ας τα αφήσω στην άκρη, θα χρησιμοποιήσουμε τη θήκη σε λίγο. Λοιπόν, το κινητό και αυτό στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει συσκευασία. Φορτιστής, ο οποίος διάβασα ότι είναι στα 100 βατ και έχει και ασύρματη φόρτιση στα 50 βατ. Και τι άλλο έχει εδώ, προφανώς το καλωδιάκι. Ναι, να τα ανοίξω και αυτό. Είναι το καλωδιάκι. Α, είναι κλασικό USB, νόμιζα ότι θα ήταν Type-C. Και ο φορτιστής λοιπόν USB. Είναι USB λοιπόν σε Type-C, παράδοξο. Λοιπόν, στην άκρη και αυτό, πάμε στο βασικό κομμάτι που δεν είναι κάτι άλλο από το κινητό. Βλέπετε εδώ το φακό της που έχει βάλει και έχει πάρει την πρώτη θέση της μεταξύ των συσκευών. Αυτή είναι η συσκευούλα. Από πίσω είναι έτσι σαν δερματίνι αυτό. Ωραίο. Επιβλητικός ο φακός. Και μπροστά είναι η συσκευούλα μας. Πάμε να την πουτάρουμε. Φοράει ζελατίνα, φοράει και ζελατίνα μπροστά, παιδιά. Από κάτω έχει την φόρτιση. Όπως είπαμε 100 W, δίκαρτη συσκευή, 5G, ηχεία, αστεροφωνικά σίγουρα. Α, ωραία, εδώ έχει και υπέρυθρες IR για όσους το χρησιμοποιούν, αρκετά χρήσιμο. Πάμε λίγο κινέζικα βλέπω, ελληνικά φυσικά δεν θα έχει, οπότε θα επιλέξουμε τα αγγλικά. Η οθόνη φαίνεται κατάλευκη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνδεθώ λίγο στο δίκτυο. Έτοιμο. Δεν θα βάλω τώρα καρτούλες. Skip. Εδώ έχει αν θα έχουμε δακτυλικό αποτύπωμα, Face ID, password κτλ. Skip όλα αυτά. Θα γίνουν άλλη ώρα. Ωραία, με χειρονομίες. Next. Όλα αυτά ενεργοποιημένα, done. Λοιπόν, αυτή η συσκευή, παιδιά, είναι στο χρώμα καφέ, είναι σε έκδοση 512 16 RAM, έχει Android 13 φυσικά, ColorOS, αν δεν κάνω λάθος και το ColorOS πρέπει να είναι το 13,1, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, θα το δούμε. 50 κάμερα από πίσω. UFS 4. Γενικά η συσκευή δεν έχει κάτι που να της λείπει. Αδιαβροχοποίηση έχει. Πολύ ωραία η οθόνη. Πάμε λίγο στο μενουδάκι. About. Εδώ είναι 512. Snapdragon 8 Gen 2.
6,82 ίντσες, 5.000 mAh μπαταρία, είπα ότι φορτίζει τα 100 W σφαίρα ή στα 50 σύρματα και μάλιστα έχει και αντίστροφη φόρτιση στα 10. Εδώ είναι οι κάμερες πίσω 350, μπροστινά μια 32R μπροστινή, Android 13 όπως σας είπα. Πάμε να δούμε αν έχει κανένα update. Πού είναι τώρα? Εγώ από όπου δεν είμαι και τόσο σχετικός. Απλά η λήψη ανταγωνισμού τώρα προσπαθώ να βρω μια συσκευή να μακροημερεύσω. About device, για να δω εδώ είναι, πάνω στο ColorOS. Λογικά θα υπάρχει κάποια αναβάθμιση γιατί η συσκευή τρέχει στην αγορά. Update λέει, νάτο, το βρήκε. 229 MB, θα το κάνουμε μια εγκατάσταση. Τώρα εγώ βέβαια δεν θα σας καθυστερήσω ιδιαίτερα. Να πω μόνο ότι η κάμερα έχει πάρει σούπερ βραβεία. Σας βάλω δίπλα μέχρι να κατέβουν κάποια πράγματα. Για να έχετε έτσι μια εικόνα. Το S23 Ultra, μια πάρα πολύ καλή συσκευή, με κατά τη γνώμη μου πολύ μέτρια οθόνη σε σχέση με τον προκάτοχο. Κάποιοι βέβαια οι περισσότεροι δεν τη βλέπουν την οθόνη, πόσο υπολείπεται σε χρωματική παλέτα και κυρίως σε υπερκορεσμένα χρώματα που εμένα μου αρέσουν. Ίσως η Samsung προσπάθησε να τα κάνει πιο φυσικά, τέλος πάντων στα μάτια τα δικά μου τα έχει κάνει σαλάτα. Αισθητά μικρότερη συσκευούλα, να βάλω λίγο και τη κούλα που έρχεται μαζί. Εδώ είναι πιο μαζεμένο το σασί της, θα έλεγα. Και άμα το βάλω και ανάποδα φαίνεται την αισθητή διαφορά, δηλαδή στο πλάτος, μιας και οι διαστάσεις σίγουρα είναι πιο μαζεμένες από το S23. Έτσι που το κρατάω στο χέρι το καταλαβαίνω κιόλας. Ο κατασκευαστής δίνει ότι είναι 76 χιλιοστά το πλάτος και 164 το ύψος. Από βάρος είναι εντάξει, βαρούτσι γη, έτσι, 216 γραμμάρια. Εντάξει, θα δοκιμαστεί, δεν έχω να πω πολλά. Εντάξει, η συσκευή έρχεται από τη μάνα της επειδή είναι από την Κίνα, με ηχογράφηση κλήσεων, για να δούμε κιόλας. Κανονικά, οπότε έρχεται και η ηχογράφηση. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε στις ευρωπαϊκές συσκευές. Okay, θα έχουμε κάποια κινέζικα μέσα, θα τα ανεχτούμε. Θα δοκιμάσω αν παίζει τα Google που τα εγκαθιστά σίγουρα. Δεν ξέρω αν παίζουν οι πληγωμές, νομίζω ότι παίζουν και αυτές. Το μόνο που λείπει σε σχέση με το S23 νομίζω ότι είναι το πενάκι για κάποιους που είναι χρήσιμο και σίγουρα θα λείπει η eSIM. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μας λείπει κάτι άλλο, μόνο θετικά έχουμε σε αυτό το κινητό. Θα δοκιμαστεί, θα κριθεί όπως πρέπει και αν αξίζει θα πάρει τη θέση του S23 Ultra, διαφορετικά θα πάρει την άγουσα και αυτό προς τα αποδυτήρια. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο unboxing.